Δεν πήγαμε Δήμο και αστυνομία για να συνεννοηθούμε μια και καλή. Γιατί οι πληστηριασμοί εντάξει έχουν και αίτιο, έχουν και υπεύθυνο. Αυτοί μας φέρνουν στην ίδια δυναμία να μην μπορούμε να τα αποκριθούμε. Εμείς το λέμε καθαρά. Σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία έφεραν τον κόσμο σε αδυναμία. Σίγουρα. Και τώρα εξασφαλίσανε με τους νόμους τους τα κοράκια να παίρνουν εύκολα τα σπίτια, γιατί στην αρχή με τους πληστηριασμούς είχαμε αρκετή αντιπαράθεση, συγκρούσεις. Τους κάνανε ηλεκτρονικούς για να ξεφεύγουν, τους δώσανε στα φαντ για να γίνεται πιο εύκολα και τώρα με εκβιασμό καταλήγουν κατευθείαν στην έξουση. Εμείς λέμε λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Ναι. Γιατί το ότι όλη τη δυσκολία που δημιουργήσαμε σαν εργατικό λαϊκό κίνημα με μπροστά το ΚΚΕ, τα βρήκαν σκούρα και φτιάξαν νόμους γρήγορα, χωρίς πολλά και διαδικασίες, να παίρνουν τα σπίτια του λαού. Εμείς τους λέμε να το ξεχάσουν. Το είπαμε στον Δήμαρχο, μας υποσχέθηκε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα θα πάρουν απόφαση κατά δίκης, ότι δεν δέχονται διάμεσες λύσεις με ενίκια και ιστορίες, άσχετα που προτίθενται να βοηθήσουν. Πήγαμε στην αστυνομία, τους είπαμε ότι το αυτονόητο, ότι η αστυνομία είναι για να υπερασπίζεται τα δίκαια του λαού. Σε αυτό έχει ορκιστεί, γι' αυτό και οικονομικά πληρώνεται από το λαό μας και κανένας αντιλαϊκός νόμος δεν μπορεί να είναι πάνω από αυτό το καθήκον. Και με αυτή την έννοια τους δώσαμε ένα μήνυμα ότι μπορεί μέχρι τώρα να έχουν βρει μια διέξοδο για να φάνε τα σπίτια, αλλά λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Και τη λύση θα τη βρούμε και τη λύση θα τη δώσει ο κόσμος και θα κινητοποιήσουμε τις απαραίτητες δυνάμεις να τους φράξουμε και αυτό το δρόμο να μην ξανασκεφτούν κοράκια τύπου τραπεζών, φαντ, αλλά και τα υπόλοιπα που παίρνουν τα σπίτια που έχουν πολλές μορφές, να πάρουν ένα τελειωτικό μήνυμα να μην ξανατολμήσουν να σκεφτούν να αγοράσουν σπίτι βιοπαλαιστή, σπίτι ανθρώπου πρώτη κατοικία που έχει παλέψει και έχει δώσει όλη τη ζωή και τον υδρότα. Εμείς αυτή την υπόσχεση δίνουμε. Και όταν υπόσχεται το Κομμουνιστικό Κόμμα, το ξέρουν όλοι ότι αυτό θα γίνει. Και οι νόμοι αντιλαϊκοί πολλές φορές μείναν στα χαρτιά και καταργήθηκαν. Και έτσι, μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία, δεν υπάρχει σταματημός. Οπότε, να σας ευχηθούμε καλό κουράγιο μέχρι τότε. Σας είστε καλά, παιδιά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία μέχρι να... Δεν ξέρω τη συνέχεια, αν ξέρεις. Πήρε γιος μου 75.000 δάνεια. Τα ξέρω τα δεδομένα, τα ξέρω. Πλέον 80. Παρακάτω του 57 τόκους και τώρα πήγαν στα 150. Ναι, αυτή η αηδία και η απανθρωπιά, το έσχος, έχει όνομα. Κάποιοι τους έδωσαν το δικαίωμα να το κάνουν. Δεν το κάνουν μόνοι τους. Το κράτος και η πολιτεία έχει τη δύναμη, τους νόμους, αυτά τα πράγματα, να τα σταματήσει. Αλλά έχουμε κράτος το οποίο είναι στα χέρια, είναι υπάλληλοι αυτών των κορακιών. Κουράκι. Δεν είναι του λαού. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι έχουμε τη δύναμη να κάνουμε το δικό μας κράτος. Και αυτό θα συνεχίσουμε μέχρι να γίνει. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε. Οπότε, να διατηρήσετε τις δυνάμεις σας, θα τη δώσουμε τη μάχη μέχρι τέλους.